Η κυρία Δελή, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Δελή. Καλή σας ημέρα, κυρία Αγγέλη και κύριε Μωυσή. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Για πείτε μας τώρα, γιατί διαφωνείτε τόσο έντονα με την παρουσία, με την πιθανή εμφάνιση του Ζελένσκι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρόκειται για μια απολύτως συνεχή θέση με βάση τοποθέτηση μάλλον του κόμματος. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σας. Ναι, δεν σας ακούμε καθόλου καλά, κύριε Δελή. Ναι, λέω πρόκειται για μια απόλυτα συνεχή θέση με τη θέση του κόμματος. Μ' ακούτε τώρα? Ναι, ναι, σας ακούμε. Που βασίζεται στο ότι εμείς ως ΚΚΕ λέμε ότι είναι άλλο πράγμα ο ουκρανικός λαός. Ναι. Η στήριξη του ουκρανικού λαού, η αλληλεγγύη του στα βάσανα που περνάει από την ρωσική εισβολή, την απαράδεκτη και καταδικασία, και άλλο πράγμα ο πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος είναι μέρος του προβλήματος, είναι επικεφαλής μιας αντιδραστικής κυβέρνησης, μια κυβέρνηση, θυμίζουμε, που έχει συνταχθεί απόλυτα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευθύνεται μαζί με τη Ρωσία για τον πόλεμο και για τα δεινά του ουκρανικού λαού. Μισό λεπτό, γιατί με το ΝΑΤΟ είμαστε και εμείς ταυτισμένοι και εμείς έχουμε αντιδραστική κυβέρνηση. Ορίστε. Και εμείς με το ΝΑΤΟ είμαστε, έχουμε αντιδραστική κυβέρνηση. Τι εννοείται όταν λέτε αντιδραστική κυβέρνηση? Εννοώ ότι συμμετέχει στα αντιδραστικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, συγκεκριμένη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, σχέδια που είναι, νομίζω, ολοφάνερο ότι πρόκειται για επιδιώκουν την περικύκλωση, την πολιτική, την οικονομική και τη στρατιωτική της Ρωσίας. Ήθελα να πω όμως, για να τεκμηριώσω λιγάκι τη θέση μας, για το ότι τελικά ως κόμμα έχουμε αντίρρηση σε σχέση με την κλίση του Προέδρου Ζελένσκι και ομιλία ελληνική. Να θυμίσουμε ότι ο τρόπος που εκλέχτηκαν όλοι οι πρόεδροι μετά το 2014 δεν περιποιούν και ιδιαίτερη για τις δημοκρατικές διαδικασίες. Όλοι γνωρίζουμε ότι έγινε πραξικόπημα το 2014, ότι έγινε μια άμεση παρέμβαση του ΝΑΤΟ και του γενικότερου ευρωατλαντικού. Καλά, θυμόμαστε και τεράστιες διαδηλώσεις στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις. Το τεράστιες, κρατήστε και μια επιφύλαξη για το τεράστιες, γιατί πολλές φορές στις οθόνες δεν αποτυπώνεται η πραγματικότητα. Γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και μεταχειρίζονται τα τηλεοπτικά μέσα. Αλλά όμως και τούτη η συγκεκριμένη κυβέρνηση ευθύνεται για την καταπάτηση των εργατικών των λαϊκών δικαιωμάτων στην Ουκρανία, μιλάω για την κυβέρνηση για την νομιμοποίηση της προπαγάνδας, για την απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος, κύριε Μωυσή. Είναι παράνομο το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ουκρανία και πρόσφατα δύο μέλη. Βεβαίως και σε άλλες χώρες, με την ανοχή, αν όχι με την ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κάτι που έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, ευθύνεται η κυβέρνηση Ζελένσκι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Ουκρανίας για την καταπάτηση των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Ναι. Η οποία, ξέρετε, βεβαίως και υποφέρει τώρα, τραβάει τα βάσανα που τραβάει στη Μαριούπολη και στις γύρω περιοχές, αλλά και πιο πριν, τα προηγούμενα χρόνια, δεν ήταν ιδανικές οι συνθήκες. Και να σας πω και κάτι ακόμα που έχει σχέση και με την Ελληνική Βουλή. Ένας από τους αντιπροέδρους της Ελληνικής Βουλής, ο Γιώργος Αλαμπρούλης, βουλευτής του ΚΚΕ, ξέρετε, είναι persona non grata. Δεν του επιτρέπεται η είσοδο στην Ουκρανία, γιατί είχε επισκεφτεί το 2014 την περιοχή του Λουγκάνσκ. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους, απολύτως δικαιολογημένα, δεν θα λάβουμε μέρος σε αυτήν την συνεδρίαση της Βουλής, στην οποία θα μιλήσει ο πρόεδρος Ζελένσκι. Να σας πω και κάτι. Την ίδια στάση θα κρατούσαμε και αν ερχόταν στη Βουλή την Ελληνική να μιλήσει είτε ο Πούτιν είτε ο Μπάιντεν. Ακριβώς την ίδια στάση. Ναι, αυτό πολύ απλά. Αυτή τη συνέπεια. Δεν διαλέγουμε εμείς στρατόπεδο. Προφανώς, κοιτάξτε, αυτή τη συνέπεια, αυτό που λέτε όσον αφορά τη συνέπεια του Κομμουνιστικού Κόμματος, το αναγνωρίζω και ναι, είναι μια συνεπή στάση σε αυτό που τη δίδω. Ωστόσο, μου κάνει εντύπωση και το βλέπω από πολύ κόσμο που συζητάω έξω, η αιτιολόγηση της συγκεκριμένης στάσης και αυτής της συνέπειας, μια επιχειρηματολογία που έχει να κάνει με το κατά πόσον αν το ΝΑΤΟ περικυκλώνει τη Ρωσία ή όχι κτλ. Εδώ δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε πολιτική σε σχέση με τα συμφέροντα της Ρωσίας. Κοιτάμε προφανώς
την τοποθέτηση της Ελλάδας σε αυτό το, στο χάρτη. Και η Ελλάδα είναι, είναι μέρος, και η Ελλάδα, καλός ή κακός, πάση περιπτώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι μέρος της, εσείς λέτε κακός, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μέρος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Καλός ή κακός, εσείς λέτε κακός, άλλοι λένε καλός, εν πάση περιπτώσει, αν δεν ήμασταν μέρος του ΝΑΤΟ, λέω εγώ τώρα, τι θα γίνονται, θα είμαστε πόσο, θα ήμασταν ένα καριδό τσουφλό στη σημερινή συγκυρία και στη σημερινή στο σημερινό συσχετισμό δυνάμεων, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Γιατί ένα τέτοιο καριδότσουφλο ήταν η Ουκρανία και είδατε που κατέληξε. Όχι, η Ουκρανία είχε, έχει εμφανώς επιλέξει στρατόπεδο. Είναι με το, άσχετα αν δεν είναι φυσικά μέλος, επέλεξε από το 2014 και μετά. Γιατί γινόταν, ξέρετε, είχε και μια διαπάλη μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού, μετά το 1991 και τη διάλυση. Ναι. Για το πού θα πάει αυτή η χώρα, αν θα πάει με τη Ρωσία, αν θα πάει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά δηλαδή εκεί γινόταν ένας ανταγωνισμός, κύριε Μουρή. Σωστό, γινόταν αυτός ο ανταγωνισμός. Ένας ανταγωνισμός ο οποίος κάποια στιγμή ξέφυγε από τον οικονομικό ή τον πολιτικό πόλεμο και γίνεται τώρα πια με όρους θερμού πολέμου. Όσο η θέση του κόμματος μας δεν στηρίζεται με βάση τα συμφέροντα της μιας ή της άλλης υπερδύναμης του ενός ή του άλλου. Όχι, θα σας αφήσω αμέσως, αλλά μου αναφέρατε ως επιχείρημα ότι το πρόβλημά σας είναι ότι, ότι το ΝΑΤΟ, ας πούμε, ήθελε να περικυκλώσει τη Ρωσία. Και γιατί μας κόφτει εμάς αν το ΝΑΤΟ ήθελε να περικυκλώσει τη Ρωσία. Βεβαίως, γιατί αυτό προκάλεσε στη συνέχεια. Κοιτάξτε, είναι ένα ντόμινο γεγονότων. Ο πόλεμος αυτή τη στιγμή που εξελίσσεται στην Ουκρανία από τις 24 του Φεβρουαρίου δεν ξεκίνησε τότε. Αυτό προσπαθούμε να πούμε. Ο πόλεμος ξεκίνησε εδώ και 10, 15, 20 χρόνια. Θυμίζω ότι και το 2014 είχαμε, και από τότε μέχρι, μέχρι το φέτος, μέχρι το Φλεβάρι, είχαμε έναν πόλεμο ο οποίος συνεχιζόταν, αν θέλετε, σε χαμηλότερους ρυθμούς στις περιοχές και του Λουγκάνσκ και του Ντονμπάς. Δεν είναι. Αλλά ο πόλεμος αυτός στην Ουκρανία ξεκίνησε αρκετά χρόνια νωρίτερα, με, κλιμακώνοντας τις προκλήσεις ένθεν και ένθεν, να μην πω προκλήσεις, να πω τις ενέργειες. Από τη μια η Ρωσία, η καπιταλιστική Ρωσία, η υπεριαλιστική Ρωσία, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτή η σημερινή Ρωσία δεν είναι ισοδυτική, δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Κλιμάκωνε τις δικές της αξιώσεις και διεκδικήσεις. Από την άλλη πλευρά. Καλά, και, και η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν το υπόδειγμα της φιλιρηνικής δύναμης, ας πούμε. Στο... Κι όμως ήταν το μεγαλύτερο αντίβαρο που έχει υπάρξει μέχρι στιγμής για την διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή. Και αν θέλετε, αυτά τα πράγματα που γίνονται τώρα στην Ουκρανία θα ήταν αδιανόητα. Είναι αδιανόητα, ήταν αδιανόητα όταν υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, μέσα στην οποία ζούσαν αδελφομένοι για πολλές δεκαετίες δεκάδες λαοί, όχι μόνο. Με πολύ πολύ μεγάλες διαφορές πολιτιστικές, θρησκευτικές, κοινωνικές. Όμως ήθελα να απαντήσω λίγο. Ολοκληρώστηκε. Ναι, σχετικά με το κίνητρο της θέσης του κόμματός μας. Στηρίζεται ακριβώς τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και όχι τα συμφέροντα οποιαδήποτε υπερδύναμη. Εμείς αυτό που λέμε και τεκμηριώνουμε και υποστηρίζουμε είναι ότι δεν θα πρέπει η χώρα μας, δηλαδή ο ελληνικός λαός, να εμπλακεί σε αυτή την υπεριαλιστική σύγκρουση, σε αυτόν τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Γιατί έχει εμπλακεί, έχει ήδη εμπλακεί, και όχι μόνο, κύριε Μούη, με την αποστολή στρατιωτικού υλικού, η οποία έγινε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με την ουσιαστικά με την παραχώρηση των βάσεων της Αμερικανοανατολικής δυνάμεις να κλιμακώνουν τις ενέργειές τους, γιατί ξέρετε έχουμε μια τεράστια συγκέντρωση δυνάμεων στην περιοχή, η μεγαλύτερη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Έχουμε αεροπλανοφόρα, έχουμε αεροπλάνα. Οι βάσεις λοιπόν της χώρας μας, οι οποίες παραχωρούνται στο ΝΑΤΟ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακριβώς ρίχνουν λάδι σε αυτή τη σύγκρουση. Ρίχνουν λάδι σε αυτόν τον πόλεμο που εξελίσσεται. Και υπάρχει κίνδυνος, ξέρετε, όταν μια χώρα επιδιώκει ή γίνεται με την ευθύνη της κυβέρνησης θήτης των άλλων λαών, κάποια στιγμή ο ίδιος ο λαός της θα γίνει θύμα. Όσο για αυτό που είπατε, για το χαριδόσπλο, δεν ξέρω αν το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Μωυσή, εγγυώνται τα σύνορα της χώρας.
Έτσι, δεν το έχουν πει ποτέ, μα ποτέ. Να σας πω, να σας θυμίσω μάλλον ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση το Κυπριακό που συνιστά τον ορισμό της ξενικής κατοχής και εισβολής για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απλώς μια ανεπίλητη σύγκρουση. Έτσι ακριβώς με αυτή τη διατύπωση έχει γίνει. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας στο. Δεν υπάρχουν σύνορα. Πού θέλω να καταλήξω. Ναι. Θέλω να καταλήξω. Μα και ο ίδιος ο Μακρόν είπε ότι ήταν κεφαλικά νεκρό το ΝΑΤΟ. Τώρα ξύπνησαν. Όχι, εγώ δεν το προσεγγίζω με βάση τη γλώσσα Μακρόν. Εγώ λέω με βάση την εμπειρία του ελληνικού λαού. Εδώ έχουμε υπουργούς άμυνας παλαιότερους να λένε ότι σε περίπτωση σύραξης με την Τουρκία, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας μας, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Θα είμαστε μόνοι. Κανένα ΝΑΤΟ λοιπόν και καμιά Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να στηρίξει τα ελληνικά συμφέροντα, άλλωστε για το ΝΑΤΟ. Οι διαφορές της Ελλάδας με την Τουρκία είναι δευτερεύουσας σημασίας, γιατί ουσιαστικά η περιοχή αποτελεί, λέει, νατοϊκό έδαφος. Αυτή η στάση όμως, εγώ καταλαβαίνω και όλος ο κόσμος καταλαβαίνει, άσχετα από πολιτικές αντιλήψεις και απόψεις που έχει ιδιαίτερα, ότι αυτή η στάση του ΝΑΤΟ του Πόντιου Πιλάτου στην ουσία ευνοεί αυτόν που προκαλεί, αυτόν που επιτίθεται, αυτόν που εγείρει ζητήματα αναθεωρητισμού στο Αιγαίο της Ρουζάς και δεν είναι άλλος από την Τουρκία. Ναι, αλλά λοιπόν της Ευρώπης και των Αμερικανών οι Τούρκοι τα κάνουν όλα αυτά που τα κάνουν και γίνεται αυτό, ξέρετε, γιατί για αυτούς η Τουρκία έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οικονομική και γεωπολιτική. Ναι, επιτρέψτε μου, κύριε Δελή, επιτρέψτε μου για χάρη του διαλόγου. Αυτό τον αναθεωρητισμό που αναφέρετε εσείς είναι ακριβώς ο αναθεωρητισμός που χρησιμοποιεί ο Πούτιν αυτή τη στιγμή για να δικαιολογήσει την εισβολή στην Ουκρανία. Αν εμείς κρατήσουμε αποστάσεις σε αυτή την περίπτωση, πώς θα περιμένουμε αύριο μεθαύριο. Ναι, λέω. Δεν κρατάμε, λέω, αν κάνουμε αυτό που εσείς λέτε, να κρατήσουμε αποστάσεις από αυτή την ιστορία. Πώς θα επικαλεστούμε αύριο το δικό μας δίκαιο όταν θα βρεθούμε εμείς στην ίδια θέση. Καταδικάζουμε από την πρώτη στιγμή τη ρωσική εισβολή, μάλιστα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ήμουν και εγώ παρόν. Την πρώτη, τη δεύτερη μέρα, την άλλη μέρα ακριβώς πήγαμε και διαμαρτυρηθήκαμε. Κόσμος, πάρα πολλοί κόσμοι, χιλιάδες κόσμοι έξω από τη ρώσικη πρεσβεία και την αμερικάνικη στη συνέχεια. Εκεί δεν κολλούσε, ας πούμε, η αμερικάνικη, αναρωτιέμαι που κολλούσε. Δεν κολλούσε, γιατί ουσιαστικά αυτοί συγκρούονται. Νομίζω ότι αυτοί συγκρούονται και όλοι το βλέπουν. Ναι. Δεν είναι μια απλή σύγκρουση Ρωσία-Ουκρανία. Στο βάθος υπάρχει η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία. Για τη θέση της Ουκρανίας, για τον πλούτο της στον ορεικτό, εν πάση περιπτώσει για όλα τα πλέον. Πάντα γινόταν αυτό, αλλά όταν είχαμε την εισβολή του ΝΑΤΟ στο Βελιγράδι, δεν πήγατε στη ρωσική πρεσβεία να διαδηλώσετε τότε, πήγατε μόνο στην Αμερικάνικη. Όμως, επειδή σταματήσατε στον αναθεωρητισμό στον Πούτιν, ο οποίος βεβαίως και είναι αναθεωρητισμός, υπήρξε και ένας άλλος αναθεωρητισμός πριν από λίγο τον είπατε. Ο αναθεωρητισμός της Ιουγκοσλαβίας. Στη Συρία δεν είχαμε αναθεωρητισμό. Στη Λιβύη που διαλύει δεν είχαμε. Στο Αφγανιστάν όλα αυτά λοιπόν. Νομίζω ότι, δεν το λέω για εσάς, το λέω για τους Αμερικανούς και για τον ΝΑΤΟ. Είναι ότι είναι οι τελευταίοι που μπορούν να μιλάνε, που έχουν δικαίωμα να μιλάνε για τον αναθεωρητισμό. Ναι, απλά ξέρετε, ένα έγκλημα δεν δικαιολογεί ένα επόμενο, έτσι. Όχι, μα εμείς τα καταδικάζουμε και τα δύο, αυτό σας λέω. Ναι. Αυτό προσπαθώ να. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εμείς δεν διαλέγουμε ούτε τον ένα, ούτε τον άλλον υπεριαλιστή. Αυτή τη στιγμή ο Πούτιν, για τον οποίο έχουν δαιμονοποιήσει, ο Πούτιν είναι δικός τους άνθρωπος, είναι άνθρωπος των Αμερικάνων, άνθρωπος του συστήματος, είναι άνθρωπος ο οποίος έβαλε και αυτό στο χεράκι του για την ανατοπή του σοσιαλισμού και μέχρι πριν μερικά χρόνια θυμόσαστε τι αγάπες είναι μεταξύ. Τώρα χάλασαν οι σχέσεις και βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζουμε ότι η μεγαλύτερη συμβολή, κύριε Αγγέλη και κύριε Μπορυφτή, ενός λαού απέναντι σε έναν άλλο λαό ο οποίος δοκιμάζεται. Και τέτοιος είναι σήμερα ο Ουκρανικός λαός. Την τραγωδία που περνάει, αυτά που βλέπουμε και που σφίγγεται η ψυχή μας. Νομίζουμε ότι κάθε λαός και κάθε χώρα, για τους λαούς να μιλήσουμε εμείς, έχουν υποχρέωση να μη συμβάλλουν στην περαιτέρω όξυνση, στην περαιτέρω ενδυνάμωση του πολέμου. Γι' αυτό μιλάμε για την απεμπλοκή της χώρας μας. Την απεμπλοκή με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται αυτό. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε για να μην δίνονται οι βάσεις στους Αμερικανούς και στο ΝΑΤΟ, να συγκεντρώνεται στρατός. Ξέρετε, εκατοντάδες χιλιάδες στρατούς συγκεντρώνεται. Είναι επικίνδυνα πράγματα, δεν είναι τόσο απλά.
ναι. όλα αυτά και ήδη μιλάνε και για, το, και για, να, για την περίπτωση του πυρηνικού πολέμου, ακόμα και για τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο μιλάνε ορισμένοι. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Κύριε Δελή, να σας ρωτήσω λίγο πριν κλείσουμε, να αλλάξουμε λίγο θέμα και να ρωτήσω για ποιο λόγο αντιδράτε στην αξιολόγηση στα σχολεία, δηλαδή ζητείτε ουσιαστικά να μην εφαρμοστεί ο νόμος που έχει ψηφιστεί. Για ποιο λόγο να μην υπάρχει η αξιολόγηση μιας σχολικής μονάδας και του προσωπικού της? Έτσι όπως το ακούμε, δεν ξέρω, φανταζόμαστε ότι επειδή συμβαίνει και σε άλλες χώρες, είναι για τη βελτίωση κάποιων πραγμάτων. Δεν είναι πειθαρχικός ο λόγος που γίνεται ή τιμωρητικός. Χθες το βράδυ, χθες μάλλον το απόγευμα, έγινε μια συζήτηση επίκαιρης ερώτησης. Κοιτάξτε, κυρία Αγγέλη, η αξιολόγηση, η οποία είναι ως έννοια, έχει μια θετική φόρτιση. Κανένα λογικός άνθρωπος δεν θα σταθεί αντίθετο. Το ζήτημα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται να εφαρμοστεί στην ελληνική κυβέρνηση θα υπηρετήσει, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, θα υπηρετήσει την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, να το καταλάβει και ο κόσμος. Είναι ότι πρόσφατα η κυβέρνηση, επειδή τα σχολεία πραγματικά στενάζουν από την αφραγγία, να το πω έτσι, δεν έχουν λεφτά να λειτουργήσουν. Κάλεσε το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, έστειλε μία εγκύκλιο προκειμένου τα σχολεία να βρουν, να βγουν προς άγραν εσόδων, να διαθέσουν αυλές, θέατρα, να στείλουν αίθουσες που διαθέτουν σε διάφορους συλλόγους και φορείς έξω της αγοράς, έτσι ώστε να αποκτήσουν έσοδα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Εμείς αυτό που ξέρουμε ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας, και αυτό είναι νόμος, μόνο που αυτό δεν εφαρμόζεται, να εξασφαλίζει όλες τις οικονομικές δυνατότητες προκειμένου να λειτουργήσουν στοιχειωδώς τα σχολεία. Λοιπόν, η αξιολόγηση θα έρθει να κρίνει αυτούς τους δασκάλους, αυτούς τους διευθυντές, οι οποίοι θα έχουν τις καλύτερες επιδόσεις. Όσοι λοιπόν προσφέρουν ή φέρνουν έσοδα στα σχολεία τους με βάση τέτοιες διαδικασίες, αυτοί θα αξιολογούνται. Το θέμα είναι τα έσοδα, με συγχωρείτε κύριε Δελή, που θα φέρουν στα σχολεία. Παράδειγμα, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί ξέρετε, επειδή έριξα μια ματιά, νομίζω ότι είναι κατά βάση. Ωραία, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Όμως, πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι το να γίνουν καλύτεροι οι δάσκαλοι. Μπορούν να γίνουν καλύτεροι δάσκαλοι, αλλά γι' αυτό δεν χρειάζεται καμιά αξιολόγηση. Γι' αυτό χρειάζεται μια περιοδική επιμόρφωση. Χρειάζεται οι άνθρωποι να στηριχθούν οικονομικά. Χρειάζεται, αν θέλετε, το ίδιο το Υπουργείο μέσα από προγράμματα επιμορφωτικά να μπορεί να τους επιμορφώνει στις νεότερες κατακτήσεις παιδαγωγικής, στις νεότερες προσεγγίσεις. Κάτι το οποίο δεν γίνεται. Καλά, μπορεί και να τους να προσφέρει επιμορφωτικά προγράμματα και να τους αξιολογεί, να δει αν τα εφαρμόζουν σωστά. Δεν είναι κακό. Όταν θέλεις καλύτερους δασκάλους, δεν τους φοβερίζεις, δεν τους τιμωρεί. Δεν ξέρω τι απόδοση μπορεί να έχει ένας δάσκαλος σε ένα σχολείο, σε μια τάξη, κάτω από καθεστώς φόβου και τρομοκρατίας, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται από την. Γιατί είναι καθεστώς φόβου και τρομοκρατίας? Μισό λεπτά, κύριε Δελή. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο, εγώ εδώ πέρα που θα κάνω τη δουλειά μου, θα αξιολογηθώ. Άμα έχω πιάσει κάποιους στόχους, τα έχω πάει καλά, θα επιβραβευθώ. Αν δεν έχω πιάσει τους στόχους, θα μείνω στάσιμος. Ποιο είναι, ποια είναι η απειλή και ποιο είναι το. Δεν με στέλνει, δεν με απολύει κανένα όσο και καλά. Λέω. Αυτό είναι. Εμένα εδώ μπορεί να με απολύσουνε. Τον καθηγητή δεν θα τον απολύσει κανένα. Να σα πω λίγο. Είναι πολύ δύσκολο. Εγώ καταλαβαίνω την ερώτηση. Να σα πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να μετρηθεί, να ποσοτικοποιηθεί η μαθησιακή διαδικασία. Ξέρετε, είναι ένα σύνθετο πλέγμα ψυχοκοινωνική διαδικασία. Δεν μπορεί να αποτιμηθεί αυτή η διαδικασία με κουτάκια και με κλειστέ. Τώρα, αν θέλετε για τα πειθαρχικά παραπτώματα, αν θέλετε για τις ώρες προσέλευσης των εκπαιδευτικών και όλα αυτά, αυτά δεν χρειάζεται αξιολόγηση. Αυτά υπάρχουν όλες εκείνες οι διατάξεις νομικές και σήμερα στους νόμους, όπου μπορούν πραγματικά αυτά να αντιμετωπίζονται στα πλαίσια των διατάξεων που διέχουν τη λειτουργία των σχολείων. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποια. Για ένα δάσκαλο, ο οποίος, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, τυχαίνει να μην είναι και τόσο συνεπή. Την παρουσία του στο σχολείο και διάφορα τέτοια. Είναι ζητήματα που αντιμετωπίζονται. Το ζήτημα της καλύτερης εκπαίδευσης όμως στο σχολείο, του καλύτερου σχολείου, δεν θα λυθεί με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Χρειάζεται να ανανεωθούν τα σχολικά προγράμματα και τα βιβλία, να μην μαθαίνουν τα παιδιά τη γλώσσα μέσα από συνταγές μαχαιριστή και προσκλήσεις για πάρτι. Γιατί αυτό συμβαίνει. Καλά, αυτό. Αυτό μένουν εκτός αξιολόγησης.
να ακούνε τα παιδιά το όνομα Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και να μην ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σας 1000% κύριε Δελή. Μα το ξέρω γι' αυτό το λέω, το φαντάζομαι. Ωραία. Κύριε Δελή, αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Κύριε Δελή, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Θα χαρούμε κάποια στιγμή να σας έχουμε εδώ στο στούντιο. Να κάνουμε και τη συζήτηση με την ησυχία μας για το πόσο ειρηνικά ζούσαν τον καιρό της Σοβιετικής Ένωσης όλοι. Όσο όπως θέλετε. Μας αρέσουν οι αντιρρήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δελή. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.